προνόμιο μεγάλο. Είμαι εξαρτημά εγώ της μηχανισάς και ο γιος μου πλάν μπαλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψη σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξαρτημά εγώ της μηχανισάς και ο γιος μου πλάν μπαλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψη σας είναι από άριστο υλικό. Πίσω από άλλους που πιστεύαν ότι θα γίνει αραγιό εμπορικό στόχος. Όμως υπάρχει αραγιά στο μέλλον και είμαστε όλοι εδώ. Λαός ενωμένος ποτέ είναι ηγεμένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίσατε την πόλη μας, κύριε Γαντή. Ελπίζαμε να βρεθούμε κάτω από άλλες συνθήκες. Όταν κατεβήκαμε πάλι πριν 2 χρόνια με ελπίδες, και αυτές οι ελπίδες γίνανε καταιγίδες. Είμαστε πάλι λοιπόν εδώ για να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα των μνημονίων, τη λέλαπα που μας έχουν ισοπεδώσει. Η πατρίδα μας πλέον ξεπουλιέται και εμείς δεν θα είμαστε απαθείς. Ο αγώνας μας θα είναι συνεχής. Τα παιδιά μας φύγανε στο εξωτερικό. 1,5 εκατομμύριο είναι άδεργοι. 2,5 εκατομμύρια είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι έμποροι είναι ανασφάλιστοι πλέον. Δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε άλλο. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη μας και θα τη δώσουμε. Τέλεια. Μια θερμή παράκληση. Θέλουμε τους εκπρόσωπους όλων των φορέων της Κορινθίας αυτή τη στιγμή να έρθουν εδώ μπροστά για να κάνουμε ένα αγωνιστικό κομμάτι που έχουμε για σήμερα. Μαζί, όλη η Κορινθία μαζί, θα θέλουμε να σας πούμε ότι συμμετέχουν ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου, το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου, ο Εμπορικός Σύλλογος Νεμαίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίων Θεοδόρων, ο Εμπορικός Σύλλογος Λουτρακίου, η ΟΕΒΕ Νομού Κορινθίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου, ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Νομού Κορινθίας, ο Επιστημιστικός Σύλλογος Λουτρακίου, ο Σύλλογος Τεχνοκαθαριστών Νομού Κορινθίας,
Σύνδεσμος Ιδραυλικών Νομού Κορινθίας, Ένωση Αστυνομικών Κορινθίας, Αγροτικός Σύλλογος Νομού Κορινθίας, Αγροτικός Συνεταιρισμός Άσου, Εργατοπαλληλικό Κέντρο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, Επισκευαστές Αυτοκινήτων Νομού Κορινθίας, Νομαρχιακή Επιτροπή Νομού Κορινθίας του ΤΕΕ, Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Νομού Κορινθίας, Ιωτατίατροι με το Σύλλογό τους και αυτήν Κορινθίας, Σωματείο Επαγγελματιών Εστίασης Νομού Κορινθίας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας, Σωματείο Κουρών, Κουρέων και Κομωτών, Συντεχνία Τοπιών Κορινθίας, Σωματείο Ταξί Κορινθίας, τα ραδιοταξί του νομού της Κορίνθου, του Κιάτου και του Ξυλοκάστρου, το Εργατικό Κέντρο Κιάτου, Σωματείο Φροντιστηρίων Κορινθίας, η Κλειδροποιή Κορινθίας, το Σωματείο και αυτή, ο Σύλλογος Κρεοπολών Κορινθίας. Λουτρακίου Περαχώρας, Νομού Κορινθίας, και φυσικοθεραπευτών Νομού Κορινθίας. Σύνδεσμος πολιτικών συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα μεγαλώνει και άλλο το κίνημα, δεν προλαβαίνουμε να γράψουμε, είχαμε γράψει ένα σωρό, προσθέτονται και άλλη ώρα με την ώρα. Φίλες και φίλοι, στις αρχές του 2015, όταν καλούμασταν όλοι μας να δώσουμε μία ψήφο στις εθνικές εκλογές, η άποψη που επικρατούσε στα μεταξύ μας ότι πια η κατάσταση έχει φτάσει στο τέρμα, ότι τα πράγματα δεν μπορούν να χειροτερέψουν άλλο αφού είχαμε όλοι πιάσει πάτο στις αρχές του 2015, όποτε οποιαδήποτε αλλαγή στο πολιτικό προσκήνιο ίσως τελικά να αντιπρόσωπευε μία χτίδα ελπίδας ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν. Δυστυχώς όμως, για κακή μας τύχη, επαληθεύτηκαν τα λόγια του αείμνηστου Φρέντι Γερμανού ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολλούς πάτους και εμείς είχαμε ακόμη να ανακαλύψουμε πολλούς, όπως καταλήγουμε και μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι. Τα τελευταία 5 έτη ήταν καταστροφικά για τους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους της χώρας μας. Πολλοί ήταν αυτοί που μπροστά στις υποχρεώσεις, στα πάγια έξοδα διατήρηση των επιχειρήσεών τους, αλλά και στη συνεχόμενη επιβολή φορολογίας, δεν κατάφεραν μοιραία και έβαλαν λουκέτο στα καταστήματά τους. Ένα λουκέτο όμως που έβγαλε στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους πέρα από τους ίδιους επιχειρηματίες, βυθίζοντας ακόμα την χώρα σε πιο βαθιά ύφεση. Όσοι από εμάς καταφέραμε να επιβιώσουμε και είμαστε σήμερα εδώ, διατηρώντας ανοιχτές τις επιχειρήσεις μας, κρύουμε πλέον τον κόδωνα του κινδύνου. Το εμπόριο δυστυχώς πια δεν έχει άλλες αντόχες. Μετά την υπερφορολόγηση και την απουσία ρευστότητας στην αγορά, το νέο προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό που πρόσφατα εξήγηλε η κυβέρνηση θα είναι το τελειωτικό χτύπημα. Το τσουνάμι επιπτώσεων που θα έχει στην οικονομία θα είναι καταστροφικό, αφού τα λουκέτα των επιχειρήσεων θα αυξηθούν με ραγδαίο ρυθμό. Το παρόν νομοσχέδιο, φίλες και φίλοι, που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μόνο μια απελπισμένη κίνηση αύξηση των εσόδων του κράτους, χωρίς καμία προοπτική ανάπτυξη, βιωσιμότητας και ανάκαμψης. Η λύση που χρειάζεται η χώρα για να ανακάμψει δεν είναι αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Εναντίον, η σταδιακή μείωσή τους, ώστε να υπάρξει κίνητρο στην αγορά εργασίας για απασχόληση νέου προσωπικού, μειώνοντας έτσι τους δείκτους της ανεργίας. Η κυβέρνηση όμως πια λέει προς αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή στήριση των δεσμεύσεων της Τρόικας, αγνοώντας το οικονομικό θάνατο που θα βιώσει η χώρα μας. Οι όποιοι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι με το σχέδιο αυτό προσπαθεί να διαφυλάξει το πενιχρό εισόδημα των φτωχότερων, γνωρίζουμε ότι όλοι μας ότι είναι απλά λόγια με ελάχιστη ουσία. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, μία είναι η λύση, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσει η κυβέρνηση ένα διάλογο σε νέα βάση, ρεαλιστική όπως κυρίαρχο σκοπό,
θα έχει την επιβίωση των πολιτών της χώρας της. Για τον λόγο αυτό σήμερα συγκεντρωθήκαμε σε αυτή την πρωτοφανή άποψη συμμετοχής επαγγελματικών κλάδων, τη γενική απεργία. Όλοι μαζί ενωμένοι να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει μαζί με πολίτες και κυβέρνηση να διαπραγματευτούμε για το μέλλον το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας σε νέες βάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσουμε μαζί μας την πρόεδρο της ΟΕΒΕ του Νομού Κορινθίας, την κυρία Ταοξίδη. Να σας χαιρετήσω όλους, είτε είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είστε πολίτες που ιδιωτεύετε με άλλο τρόπο, είτε είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Και θα σας πω ότι η Βέμπο το 40 τραγούδισε το κουράγιο Ελλάδα. Εγώ θα σας πω επίθεση, Έλληνες. Δεν είναι σήμερα εκτόνωση, είναι προειδοποίηση. Και την άλλη φορά τα μαγαζιά θα είναι κλειστά μια εβδομάδα. Και μετά θα είναι ένα μήνα. Και θα τους κάνουμε εμείς αυτό που θέλουν να μας κάνουν αυτοί. Κάποιος πρόεδρος, από κάποιος εκπρόσωπος από τους άλλους φορείς, ο κύριος Κατεμής από το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όλοι μας. Εργάτες, αγρότες, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, με ένα κοινό σκοπό να μας ενώνει. Να μην περάσει αυτή η λέλαπα. Το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται έχει φτιαχτεί στα υπόγεια του Διευθυντηρίου της Φραγκφούρτης και έχει έναν και μοναδικό στόχο, να τιμωρήσει έναν ολόκληρο λαό. Το ότι σήμερα είμαστε όλοι μας εδώ αποτελεί από μόνο του νίκη. Νίκη ενάντια στον κοινωνικό αυτοματισμό που στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα ενάντια στην άλλη. Μέθοδο που τόσα χρόνια χρησιμοποιούν για να περνάνε τα αντιλαϊκά μέτρα. Είμαστε εδώ και έχουμε συγκροτήσει ένα μέτωπο κοινό, μέτωπο αντίστασης, εκφράζοντας την αντίθεσή μας απέναντι σε αυτά που αποφασίζουν ερήμην μας. Απέναντι σε όλα αυτά που καταστρέφουν το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Η κυβέρνηση, αφαιτώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, συνεχίζει τις υπαγορευμένες πολιτικές λιτότητας, φτώχειας και εξαφλίωσης. Και τώρα απασφαλίζει τη βόμβα του ασφαλιστικού. Το νέο ασφαλιστικό που προωθείται είναι η ταφόπλακα του εργάτη, του αγρότη, του ελεύθερου επαγγελματία, του νέου επιστήμονα. Καταδικάζει στην πείνα και στην εξαφλίωση τον συνταξιούχο και ουσιαστικά στέλνει τον εργαζόμενο στα δόντια των αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, που είναι υποκαταστήματα των τραπεζών, τις οποίες τράπεζες έχει ανακεφαλαιοποιήσει, βάζοντας όλους τους πολίτες να πληρώσουν πάλι για το πάρτι που θέλουν να στήσουν τα Golden Boys στις πλάτες του ελληνικού λαού. Μπροστά στα μεγάλα διλήμματα, ο λαός μας πάντα έδινε μεγαλοπρεπείς απαντήσεις. Τα τελευταία 6 χρόνια τα συνδικάτα συνεχώς αναδεικνύουν τις θέσεις προτάσεις τους που αποτελούν λύσεις και οργανωμένα αποσιωπούνται, λιδωρούνται και χλεβάζονται σε μια προσπάθεια απαξίωσης του συνδικαλισμού αλλά και όλων των μορφών συλλογικότητας. Καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αντικρούσει τις αναλογιστικές μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας και την ορθότητα των προτάσεών μας για επίλυση του ασφαλιστικού γρίφου. Απλά αυτές οι λύσεις δεν συμφέρουν τους μαθητευόμενους μάγους των Βρυξελών και τους αιμοσταγείς δανειστές και συστημικά αγνοούνται. Καμία χώρα δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει με 30% ανεργία και 1,5 εκατομμύριο άνεργους χωρίς καμία προοπτική να βρουν εργασία. Καμία χώρα δεν σήκωσε κεφάλι με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής απαξιωμένο. Καμία χώρα δεν προόδευσε παίζοντας το θάνατο του εμποράκου και του ελεύθερου επαγγελματία. Καμία χώρα δεν αντιστάθηκε με συνταξίουχους πείνας. Καμία χώρα δεν ανοικοδομήθηκε με εξαθλειωμένους τους νέους επιστήμονες. Καμία χώρα δεν μεγαλούργησε με την αφρόκρεμα της νέας γενιάς να είναι μετανάστες. 6 χρόνια δίνουμε άνισες μάχες ενάντια στα μνημόνια και τις πολιτικές που επιφέρουν. Απεργούμε και διαδηλώνουμε για την υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε δημόσιο, καθολικό, αλληλέγγυο και αναδυνεμητικό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων και όχι ανταποδοτικό κεφαλαιοποιητικό. Διεκδικούμε να μην φορτωθούν στις πλάτες των εργαζομένων και των συνταξιούχων τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων. Να πληρώσουν για τη διαχρονική ληστεία των αποθεματικών των ταμείων αυτοί που τα λαϊλάτισαν, δηλαδή το κράτος και οι εργοδότες. Η παραπέρα μείωση των συντάξεων, κύριων και επικουρικών,
σε συνέχεια των 11 διαδοχικών μειώσεων της πρόσφατης μνημονιακής περίοδου, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ακόμα οφείλουμε να αποκρούσουμε τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών την ίδια στιγμή που οι εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν πρόσφατα κατά 4% περίπου. Διεκδικούμε την άμεση και χωρίς όρους επαναφορά του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της διαιτησίας και της μετενέργειας στα προμνημονίου επίπεδα και απορρίπτουμε κάθε σχέδιο που αποβλέπει στη θεσμοθέτηση του lockout, στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, στη φαλκίδευση του δικαιώματος της απεργίας και στην αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Αυτή την κρίσιμη στιγμή, όλοι μαζί, καλούμαστε να ανατρέψουμε τις σχεδιαζόμενες αντιασφαλιστικές και αντικοινωνικές ρυθμίσεις. Το κάναμε στο παρελθόν με τον αντιασφαλιστικό νόμο Σκύφα. Το κάναμε στο παρελθόν με το ασφαλιστικό Γιαννίτσι. Θα το κάνουμε και τώρα. Έχουμε χρέος απέναντι στους εαυτούς μας, απέναντι στις οικογένειές μας, απέναντι στα παιδιά μας. Έχουμε χρέος απέναντι στους απόμαχους της εργασίας, απέναντι στους ανέργους. Να αντιδράσουμε δυναμικά, να δώσουμε άλλη μια μάχη, τη μάχη των μαχών και να φροντοβονάξουμε όλοι μαζί. Φτάνει πια, μέχρι εδώ, δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Σήμερα στέλνουμε στην κυβέρνηση ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Πάρτε πίσω τώρα το νόμο τερατούργημα. Καλόν μας αγώνα. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου και ο κύριος Παγώνης. Καταρχήν πρέπει να χαιρετήσουμε αυτή τη συγκέντρωση όλων αυτών των φορέων της Κορινθίας, οι οποίοι για πρώτη φορά όλοι μαζί, από διαφορετικά μετερίζια ο καθένας, βρίσκονται εδώ για να δώσουμε μία φωνή όλοι μαζί και αν ακουστούμε. Το ζήτημα είναι ότι στο δικό μας το κλάδο, στο κλάδο του εμπορίου, τα καταστήματα των μικρομεσαίων σε όλες τις πόλεις της Κορινθίας, και για να σας μιλήσω για το Κιάτο συγκεκριμένα, στο Κιάτο είναι όλα κλειστά για πρώτη φορά, και τα καταστήματα εστίασης είναι μαζί με τα καταστήματα του εμπορίου και είναι όλα κλειστά, αλλά επειδή πρέπει να λέμε και αλήθειες, οι μεγάλες επιχειρήσεις που λιμένονται τα χρήματα κάθε μιας περιοχής, τα σούπερ μάρκετ, είναι ανοιχτά. Και όταν πήγαμε το πρωί να τους πούμε ότι πρέπει να καταλάβουν και να πιάσουν τον παλμό της κοινωνίας μέσα από την οποία και αυτοί συντηρούνται, κρατήσαν τις πόρτες τους κλειστές, και όταν φύγαμε για να είμαστε μαζί με όλον αυτόν τον κόσμο για να δώσουμε μια φωνή στην Κορινθία, ανοίξανε από πίσω μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι μαζί μας και στους αγώνες και στην καθημερινότητα. Ποιοι πονάνε για μας, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για το αύριο των οικογενειών μας και ποιοι όχι. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε κι εμείς συνείδηση και να δώσουμε αυτό που πρέπει στον καθέναν. Πρέπει να κοιτάμε τους διπλανούς μας εμείς πρώτοι, γιατί η σημερινή συγκέντρωση, η σημερινή πραγματικά αυτή συγκέντρωση τόσο εδώ αλλά και σε όλη την Ελλάδα γίνεται έτσι, που έχει ενώσει ανθρώπους από πολύ διαφορετικά σημεία, τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους δημοσίους υπαλλήλους, όλους για μία φωνή. Αυτή η μία φωνή δεν πρέπει να σταματήσει το σήμερα, πρέπει να προχωρήσει. Και αν θέλετε, μπορεί ο νόμος αυτός για τον οποίο σήμερα αντιστεκόμαστε όλοι μαζί να περάσει, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο του κομμάτι να περάσει, για να βλέπουμε τα πράγματα κατάματα. Όμως αυτή είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να ενώσει την κοινωνία. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ενδεχομένως αυτή η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα και αυτή η λέλαπα την οποία περνάμε τόσα χρόνια οφείλεται σε αυτό το λάθος που έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι, η κοινωνία, που πρέπει να δώσουμε μια αρχή να το διορθώσουμε. Λοιπόν, για μένα το μεγαλύτερο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι είμαστε μαζί όλοι και πρέπει σήμερα να είναι η αρχή για να βάζουμε πλάτη η μία ομάδα στα δικαιώματα της άλλης ομάδας και να βρισκόμαστε συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι μέσα σε μία κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή στυλιτεύθηκαν συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, πρέπει να πούμε ότι η επιχείρηση Κρητικός είναι κλειστή σε όλη την Ελλάδα και είναι η μοναδική επιχείρηση που είναι κλειστή.
δικό μας παντού. Να διώξουμε την εκκλησία και του Λουτού. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Λουτρακίου. Καλημέρα σε όλους. Παίρνοντας πάσα από τον προηγούμενο συνομιλητή, θα ήθελα να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα όλοι σας. Χειροκροτήστε την κυβέρνηση. Μας ένωσε όλους. Είναι πρωτοφανές. Είμαι 15 χρόνια στα συνδικαστικά δρόμενα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτή. Εργοδότες, εργαζόμενοι, βιομήχανοι, βιοπαλαιστές, αγρότες, όλοι μαζί. Είναι φαινόμενο η κυβέρνηση. Μπράβο τους. Μπράβο τους που μας ενώσανε. Μπράβο τους. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση οδηγεί σε οριστική καταγράφηση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Το έχουμε ξαναπεί εδώ και 15 χρόνια. Οι μειώσεις της κύριες συντάξης και αύξηση των εισφορών, η εισάγωση των επικουρικών και η συρρήκνωση των παροχών ασθενείας είναι βασικά τα συστατικά που θέλουν να περάσουν. Όσον για κάποιοι με ποπόδεις εκφράσεις, υπεκφυγές και περίσσιο λαϊκισμό επιχειρούν, να κουκουλώσουμε. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο βαθύτατο εφησιακό, φοροπηκτικό και ληστρικό, που διαλύει τη μεσαία τάξη, τη μικρή ιδιωτική πρωτοβουλία και τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Ένα νομοσχέδιο που διαμορφώθηκε πονηρά και τσιφελικά, χωρίς κοινωνική διαβούλευση και χωρίς καμία νομιμοποίηση. Η κυβέρνηση, έστω και τώρα, οφείλει να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και προλυμμένες αποφάσεις. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας μπαίνει για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες τιμωρούνται παραδειγματικά την ώρα που η πλήρη συνταξιοδότηση απαγορεύεται. Η απαξίωση της δημόσιας ασφάλισης οδηγεί τους κατέχοντες στην ιδιωτική και στους μη έχοντες στην ανασφάλεια, με συνέπεια την περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικονομικών ανισοτήτων. Αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν πλήττει μόνο τους απόμαχους της ζωής ή τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Πλήττει όλες τις ηλικίες και τις επόμενες γενιές. Οι εργαζόμενοι ένεργοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, το επιστημονικό προσωπικό του τόπου, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι συγκροτούν με ένα ολοκληρωτικό και αραγές μέτωπο ενάντια στην καταπάτηση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Όλοι μαζί οφείλουμε να συμμετέχουμε για να σώσουμε τόσο το δικό μας παρελθόν, το σημερινό παρόν, αλλά και το μέλλον και το δικό μας και των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε τον εκπρόσωπο από τους θεατρούς, τον κύριο Κατσούλια, να μας αποδίνει ένα χαιρετισμό. Γεια σας και από μένα. Πρέπει να σας πω ότι στις 2 Δευτέρου οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων συναντηθήκαμε στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας. Αποφασίσαμε τη δυναμική συμμετοχή σε αυτή την απεργία και σε αυτή την κινητοποίηση. Επειδή είναι κουραστικό να διαβάζουμε ολόκληρα κείμενα, θα πω μόνο την τελευταία παράγραφο από το κοινό κείμενο που συνυπογράψαμε. Κανένας χώρος δεν πρέπει να μείνει ανοιχτός την 5η 4 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι η πρώτη φορά που επετεύχθη. Όλα σήμερα είναι κλειστά. Είναι μια απεργία με επιτυχία 100%. Αυτό είναι πρωτοφανές και δείχνει την αποφασιστικότητα των κλάδων των επιστημόνων να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν. Τελειώναμε το κείμενό μας γράφοντας. Κινδυνεύει η επαγγελματική μας υπόσταση. Τίθεται θέμα επιβίωσης για μας και τα παιδιά μας. Επιχειρείται η τιμωρία μας επειδή κουραστήκαμε, σπουδάσαμε, αγωνιζόμαστε καθημερινά σε ελεύθερο εργασιακό περιβάλλον και θελήσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στη ζωή μας. Τιμωρούμαστε λοιπόν γι' αυτό. Οφείλουμε να αντιδράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα χαιρετισμό ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας, ο κ. Μπαρλιάς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Νεμέα. Από την έρημη Νεμέα, από την κλειστή Νεμέα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την έρημη και κλειστή Ελλάδα. Αυτό το μήνυμα που απευθύνουμε όλοι μας εδώ σήμερα θα πρέπει να το πάρουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι της προηγούμενης και της τωρινής κυβέρνησης. Ας μην γελιόμαστε, ας μιλάμε με πρόσωπα και με πράγματα. Στη χώρα της δημοκρατίας δεν θα ανεχτούμε άλλη χούντα και δεν θα ανεχτούμε και άλλη κατοχή. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα δείγμα πώς θα καταντήσει η Ελλάδα όλη αν περάσουν αυτά τα ξενόφερτα μέτρα.
των συμμάχων μας. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει κανένα κατάστημα ανοιχτό. Και σε λίγο καιρό η αγροτική γη θα ανήκει όλη στην Τράπεζα Πειραιός και στα ξένα φαντς. Μία είναι η λύση, φίλοι και συνάδελφοι. Όλοι μαζί στον αγώνα. Όλοι μαζί στον δρόμο. Ραντεβού στα οδοφράγματα. Μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κονιτίας, ο κύριος Δαμασκηνός. Χαιρετίζω την ομόψυχη παρουσία τόσων διαφορετικών ομάδων που οι αναλυτές και οι πολιτικές μας έφεραν όλους μαζί, ενωμένους, στην διεκδίκηση των αυτονόητα δίκαιων αιτημάτων. Ζητάμε απόσυρση του νομοσχεδίου και κοινωνικό διάλογο από μηδενική βάση. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό είναι η ταφόπλακα για εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Απόσυρση του νομοσχεδίου και κοινωνικός διάλογος από μηδενική βάση τώρα. Κύριοι της κυβέρνησης, εάν ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό, οδηγείται σε επαγγελματικό αφανισμό τους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η δυσβάσταχτη και εκτός λογικής αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δίνει το τελειωτικό χτύπημα στους νέους επιστήμονες. Βιτσερέμο. Ο κύριος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, και αυτός με την αλλιά του μας πήγε να γίνει ψηλό. Αν και δικηγόρος, πιστεύω ότι θα είμαι πιο σύντομος. Άνεσα τα είπαν όλα οι προηγούμενοι ομιλητές. Οι Κορίνθοι δικηγόροι, όπως και οι δικηγόροι όλης της χώρας, βρισκόμεθα 28 ημέρες σε αποχή από τα καθήκοντά μας, σε απεργία. Βρισκόμεθα όμως ταυτόχρονα στους δρόμους και στα μπλόκα, διεκδικώντας το αυτονόητο, ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα που δεν θα εξουθενώνει και δεν θα εξοντώνει τον επαγγελματία και δεν θα δίνει συντάξεις πείνας, αλλά και δεν θα παρεμποδίζει ανάπτυξη. Αντιθέτως, θα πρέπει να ενισχύει την ανάπτυξη, να τη βοηθάει και να μην οδηγεί τη χώρα σε ύφεση. Οι Κορίνθοι δικηγόροι, όπως και οι δικηγόροι όλης της χώρας, θα μείνουμε στα μπλόκα και στους δρόμους μέχρι να το πετύχουμε. Να σας απευθύνει ένα χαιρετισμό ο Γιώργος Αγωστήρης, ο πρόεδρος των Μηχανικών Νομού Κορινθίας του ΤΕΕ. Καλημέρα σε όλους. Το τεχνικό επιμελητήριο και η μηχανική στους δρόμους. Κάτι σημαίνει, κάτι συμβαίνει. Γιατί είμαστε όλοι σήμερα εδώ πέρα στους δρόμους? Μήπως για να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση στην κυβέρνηση? Σε καμία περίπτωση. Σεβόμαστε όλοι ότι ο κάθε ένας από μας μπορεί να έχει τις ιδεολογικές αναφορές, τις πολιτικές συμπάθειες αν θέλετε, και σε καμία περίπτωση πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Μήπως είμαστε όλοι σήμερα εδώ πέρα να διεκδικήσουμε και τα προνόμια καινούργια? Το ξέρουμε όλοι ότι ούτε αυτό συμβαίνει. Ξέρουμε όλοι την οικονομική θέση που βρίσκεται η χώρα. Ξέρουμε όλοι επίσης ότι το ασφαλιστικό σύστημα έχει έρθει σε τέτοιο σημείο που πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Δεν αρνούμαστε κανένας από μας και τη λύση αυτή. Ζητάμε όμως να συζητήσουμε όλοι από μηδενική βάση, έτσι ώστε να σηκώσουμε όλοι το βάρος που μας αναλογεί και που μπορούμε να σηκώσουμε ο καθένας από μας στις πλάτες μας, για να λύσουμε επιτέλους και το ασφαλιστικό πρόβλημα που ξέρουμε χρόνια ότι υπάρχει. Γιατί είμαστε εδώ όλοι? Είμαστε εδώ πέρα για να διεκδικήσουμε όλοι τρία πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες σε μια ευνομούμενη χώρα θα ήταν αυτονόητα. Τα τρία πράγματα αυτά είναι εργασία, κοινωνική ασφάλιση και αξιοπρεπή διαβίωση. Μόνο τα τρία αυτά πράγματα. Που αν θέλετε και τα τρία αυτά πράγματα, συνάρτηση και των τριών αυτών, δίνουν και τη λύση στο ασφαλιστικό θέμα. Γιατί ασφαλιστικό σύστημα με αναλογία συνταξιούχου εργαζόμενου 1 προς 1,3 που είναι σήμερα, δεν είναι βιώσιμο σε καμία χώρα του κόσμου.
Η λύση είναι εργασία, ανάπτυξη με κάθε τρόπο. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει η προοπτική για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Καλημέρα και πάλι και καλή δύναμη σε όλους και συγχαρητήρια σε όλους. Σύντομο χαιρετισμό. Αρκετά χρόνια βρίσκομαι σε αυτή την πλατεία και επικαλούμαστε πάντα στις συγκεντρώσεις στο λαό. Συνήθως ο λαός ήταν πολύ λίγος. Σήμερα ο λαός όμως είναι εδώ. Γι' αυτό μην φοβόστε τίποτα. Είμαστε όλοι ενωμένοι και δυνατοί. Τα αποτελέσματα για την ασφάλιση των δύο πρώτων μνημονίων μέσα σε 5 χρόνια ήταν μειώσεις 35-50% που επέβαλαν κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και στο ΕΦΑΠΑΞ. Μεσολάβησαν οι εκλογές των Ιανουαρίου, άλλαξε η κυβέρνηση και το πιο σημαντικό στις 5 Ιουνίου του 2015 το δημοψήφισμα. Το 61,3% του λαού είπε όχι. Ένα μεγάλο όχι παρακαταθήκη για όλους εμάς. Αλλά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ το αγνόησε, το μετέτρεψε σε ναι και πάρε το τρίτο μνημόνιο λαέ στις πλάτες σου, στη ζωή σου, στην ασφάλισή σου. Κατάληξη του ΕΚΑΣ, μειώσει στις κύριες συντάξεις 15-30% μετά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Τριπλασιασμός στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών σταδιακά στο 2019. Εξοδοτικές αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοπασχολούμενους επιστήμονες και τους εργαζόμενους με μπλοκάκια. Διατήρηση της ρήτρας μηδενικού ειδήματος για τις επικουρικές συντάξεις, η οποία μετονομάζεται σε κανόνα βιωσιμότητας και οδηγεί σε νέες μεγάλες μειώσεις τους. Ενοποίηση όλων των ταμείων κύρια σύνταξη σε ένα υπερταμείο με τρόπο που οδηγεί στην ισοπαίδωση δικαιωμάτων και παροχών, στα οργανωτικά χάος και πρόσθετη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Η μείωση της κατώτατης σύνταξης από 486 ευρώ σε 392 ευρώ και στους ταξιούχους κάτω από τον 67 μείωση σε 338 ευρώ. Την αύξηση της φοράς οικονομικής περίπτωσης των ταξιούχων κατά 2% στους κύριες συντάξεις κατά 6 επικουρικές. Η κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό αποτελεί την ταφόπλακα για το δημόσιο αναδημητικό και κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, αφού ορίζει προσωπικό ποσοστό αναπλήρωσης για τον καθένα και νομοποιεί όλους τους προηγούμενους αντασφαλιστικούς νόμους. Χρειάζεται λοιπόν μια άλλη πολιτική που θα προϋποθέτει την ακύρωση των μνημονίων, την άμεση πάυση πληρωμών στο χρέος και τη διαγραφή του, την ανακεφαλοποίηση και αποκατάσταση της διαχρονικής λαϊλασίας των υποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης, άτοκες καταθέσεις, χρηματιστήριο, δομημένα ογόλογα, κούρεμα PSI, την ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση προς όφελος του λαού και κατά συνέπεια την αντιμετώπιση της ανεργίας, την αποκατάσταση των συνολικών συμβάσεων εργασίας και την αύξηση των μισθών, την πάταξη της σκοροδιαφυγής, της ανασφάλισης και αδίλωτης εργασίας, τον δραστικό περιορισμό των ελαστικών μορφών εργασίας προς όφελος της πλήρης και σταθερής εργασίας, την εφαρμογή χωρίς μειώσεις της κρατικής συμμετοχής στη τριμερή χρηματοδότηση της ασφάλισης, η κυβερνητική πρόταση κατεδάφιση των συντάξεων. Φύγει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Όλοι μαζί σε ενωτικούς μαχητικούς, συντονισμένους και κυμακούμενους αγώνες για να μην περάσει ο νέος αντισφαλιστικός Αρμαγεδόν. Τον κύριο Τούτσικο, τον πρόεδρο του ΣΕΓΕΣ, εστίασε και καφέ νομού Κορυφίας. 15 μέρες τώρα γυρίζοντας όλες τις πόλεις της Κορυφίας από το ένα σημείο στο άλλο, ένα πράγμα αφουγκραστήκαμε. Αφουγκραστήκαμε από όλους, συναδέλφους και μη και τον κόσμο, το συνέστημα της επιτέλους γενικής και συνολικής και μαζικής αντίδρασης. Αυτό μας έκανε δυνατούς να πείσουμε το κλάδο της εστίασης για πρώτη φορά και βρισκόμαστε στο βήμα αυτό για πρώτη φορά μαζικά με 100% συμμετοχή από ένα κλάδο ο οποίος επιτελεί κοινωνικό έργο και δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες σε όλες τις διεκδικήσεις. Το επόμενο βήμα θα είναι η στάση πληρωμών και συγχαίρω όλους τους συναδέλφους που ακολούθησαν και είναι όλοι μαζί μας εδώ. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ενότητας Δημοσίων Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κορυφίας, ο κύριος Μιχόπουλος, ένα χαιρετισμό. Συμπολίτες, συμπολίτες σας. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και των εργαζομένων. Στέλνουμε ένα μήνυμα αγωνιστικό από τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Κορυφίας, αλλά και όλων των εργών της περιφέρειας της Πελοποννήσου.
Ένα. Αυτό που κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερα και εξόχως σημαντικό σε αυτή την συγκέντρωση και σε αυτή την απεργία είναι αυτό που πίσω στην άκρη των μυαλών τους είχαν οι εκφραστές της δυτικής οικονομικής πολιτικής ότι δεν πιστεύαν ότι θα διαραγεί ο κοινωνικός ιστός. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά υπάρχει αραγές κοινωνικό μέτωπο. Όλοι παραγωγικοί φορείς ανεξαρτήτων εργασιών είναι μαζί μας. Και νομίζω ότι το σύνθημα είναι λαός ενημένος ποτέ νικημένος. Σας ευχαριστώ. Το πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Νομοκρατικής, τον κύριο Άδαμ, που παραβρίσκεται μαζί μας να μας υπευθύνει και αυτός να χαιρετήσουμε με τη σειρά του. Έτσι. Κατάλαβες. Ούτε υποστηρίζω πρόεδρο. Μου λες ιστορία. Εγώ δεν χρειάζεται να πω πολλά. Εξάλλου τα λόγια είναι περιττά. Η Ελλάδα όλη έχει ξεσηκωθεί. Η χώρα πώς έχει ξεσηκωθεί. Σημαίνει ότι τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας. Δυστυχώς η υπομονή τελείωσε. 5-6 χρόνια τώρα όλος ο κόσμος πληρώνει. Και αυτά που πληρώνει δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά ανταπόκριση. Δεν βλέπουμε να πιάνουν τόπο. Δυστυχώς ζητούν όσο, όσο περισσότερα μπορούν να μας οδηγήσουν σε, να οδηγήσουν το λαό στην φτωχοποίηση. Όλοι σε έναν κοινό αγώνα επομένως για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα σύντομο, πολύ σύντομο συγχαιρετισμό, γιατί έχει περάσει η ώρα τον επίτιμο πρόεδρο Νεμέα, τον κύριο Καλή, να μας υποσχεθεί ότι είναι σύντομος όμως ο λόγος του, γιατί θα... δεν του δίνουμε το μικρόφωνο, κύριε Καλή. Είμαι εδώ για να φέρω ένα μήνυμα από την Νεμέα, αλλά και ένα ειδικότερο μήνυμα. Και θα μιλήσω όχι ως πρόεδρος, επίτιμος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας, αλλά σε ένας πολίτης, ο οποίος στήθηκε πριν από λίγο καιρό όταν απίφθηνε ο κύριος Σόιμπλε την περιβόητη πράξη του στον πρωθυπουργό μας, στον Έλληνα πρωθυπουργό, όταν του είπε «Είναι η οικονομία ηλίθιε». Από εδώ, από την ελεύθερη Ελλάδα, την ελεύθερη Κορινθία, απευθύνουμε ως δημοκράτες πολίτες, «Είναι οι Έλληνες ηλίθιε που θα σου δώσουν την απάντηση». Είναι οι Έλληνες, οι Έλληνες δημοκράτες, και ο φασισμός σας δεν θα περάσει. Από την ΕΜΕΑ στέλνουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο θα προσπαθήσω να είναι όσο το δυνατόν συντομότερο. Κύριε Σόιμπλε, δεν είναι εδώ. Με εξοργίζεις, με ειρωνεύεσαι, με ταπεινώνεις, με εξαπατάς, με ξεχρεώνεις χρεώνοντάς με, υποθηκεύεις το μέλλον των παιδιών μου, εξασφαλίζοντας έτσι το μέλλον μιας ευρωπαϊκής οικονομικής ολιγαρχίας. Κρατάς τη ρομφαία και θερίζοντας τα εναπομείνατα αποθέματα ελπίδας, ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, ισοπεδώνεις το όνειρο, το όραμα, το αύριο ενός λαού με ιστορία αιώνων. Όλος ο κόσμος σου πράξεις λογιστικές και μια σφαίρα στον πρόταφο των λαών του Νότου. Θλιβερή μαριονέτα τραπεζιτών, χρηματιστών, τεχνοκρατών του ολέθρου, με κύριο στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των ολίγων μετόχων μιας εταιρείας οικονομικών δολοφόνων. Είμαι εδώ λοιπόν όχι ως παρίας, αλλά ως δικαιούχος, ως Έλληνας, όσον λαϊλάτισες, όσον κράτησες σφιχτά, στερώντας μου το ζωτικό μου χώρο, το αίτιο και το αιτιατό μιας κυταρικής μνήμης που αντιδρά στο θάνατο ενός λαού, στο θάλαμο αερίων και στους σωματικούς τάφους των αξιών, των ιδεών, των λαών, των πολιτισμών. Είμαι εδώ νυν και αή κρατώντας στα χέρια τα άταφα κόκαλα των δικών μου προγόνων, που περιφρόνησαν την ισχύ, τον απολυταρχισμό και την εξουσία εκείνων που αψήφισαν μια ιστορία αιώνων, θέλοντας να επιβάλλουν το εγώ πάνω στο εμείς. Περιμένεις τώρα να υποκύψω στις εντολές σου, να υπογράψω, να παραδώσω οικειοθελώς στα κλειδιά της πόλης, να καταθέσω τα όπλα, να παραχωρήσω τα ιερά και τα όσια, να σταθώ εκεί απέναντί σου ταπεινωμένος, εξαθλειωμένος, ένα ανθρωπάκι σαν τα υποχείριά σου των τεχνικών κλιμακίων που έμαθαν να έχουν νοοτροπία απεικιοκρατών, που έμαθαν να έχουν άποψη για μένα χωρίς εμένα. Περιμένεις τώρα να διαγράψω την ιστορία αιώνων, περιφερόμενος και εξόριστος από τη χώρα που γεννήθηκα, τη χώρα όπου η Ευρώπη οφείλει ακόμη και το όνομά της. Περιμένεις τώρα να ξεχάσω τίνος προγόνων απόγονος είμαι. Όχι, κύριε Σόιμπλε, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, παρά το γεγονός ότι κάποιοι στη διεθνή κοινότητα προσπαθούν εναγωνίως να πείσουν τους πάντες για το αντίθετο. Όχι, κύριε Σόιμπλε, δεν είμαστε ούτε απατεώνες ούτε αργόσχολοι. Δεν ζούμε εις βάρος κανενός Ευρωπαίου πολίτη, άμεσα συνδεδεμένο με το διεθνές τραπεζικό σύστημα που δεν βλέπει ανθρώπους αλλά αριθμούς, που δεν πτωείται ακόμη και στο γεγονός
ότι 15.000 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει, ότι 2,5 εκατομμύρια είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, ότι γέροντες ψάχνουν τροφή στα σκουπίδια και παιδιά λιποθυμούν στις σχολικές τάξεις. Αυτόν τον πολιτισμό οραματίζεστε, κύριε, για την Ευρώπη? Όχι, κύριε Σόιμπλε, εμείς είμαστε ένας λαός περήφανος, ένας λαός που αγωνίζεται χρόνια, αιώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία, τη δική μας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Εμείς είμαστε οι πολίτες μιας χώρας που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, την ιστορία, την ποίηση, τον πολιτισμό. Απόγονοι του Ομήρου, του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Περικλή, του Λεωνίδα, του Κολοκοτρώνη, του Μαρίνου Αντίπα, του Μπελογιάννη, του Αυξεντίου, του Παναγούλη, του Σεφέρη, του Ρίτσου και του Καζαντζάκη. Εμείς είμαστε οι πολίτες μιας χώρας που πολέμησε για την ελευθερία των λαών στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλάζοντας το ρου της ιστορίας. Εμείς είμαστε οι πολίτες μιας χώρας που ο πολιτισμός της κοσμεί τα μεγάλα μουσεία και τις βιβλιοθήκες της διεθνούς κοινότητας. Εμείς είμαστε οι πολίτες μιας χώρας που λαϊλατίσατε, παίρνοντας για τη δική σας χώρα 8.500 αρχαία αντικείμενα του δικού μας πολιτισμού, που αρνείστε να επιστρέψετε, όπως και πολλοί άλλοι από τη διεθνή κοινότητα. Όχι, κύριε Σόιμπλε, σε αυτή τη χώρα που ανάσαινε ο Προμηθέας, ο Ηρακλής, η Αντιγόνη, η Περσεφόνη, ο Μέγας Αλέξανδρος, υψώνεται τώρα μια φωνή διαμαρτυρίας, μια κραυγή αγανάκτησης, ένα γιατί από εκείνους που στάθηκαν μπροστά στα πολυβόλια για την ελευθερία των λαών. Γιατί η δική μας Ελλάδα, κύριε, δεν διαπραγματεύεται. Απαιτεί, πολεμάει, αντιστέκεται, όπως το έκανε άλλωστε ανά τους αιώνες, οι λίγοι να εναντιώνονται στους πολλούς, για να μπορούν αύριο οι πολλοί να χαίρονται τις αξίες των ολίγων και νέων. Μιας άναρχης φυλής και η ιστορία να έχει ένα δικαίωμα να λέει: ναι, κάποτε υπήρξαν κάποιοι που τους έλεγαν Έλληνες και ήξεραν πάντα πότε να πούν τα μεγάλα όχι στους μικρούς ματαιόδοξους ηγέτες του κόσμου. Με τον αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην πατρίδα μας, κάτω ο φασισμός τους δεν θα περάσει. Ένας λοιπόν τώρα πώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της υπόλοιπης σήμερα. Καλημέρα, είμαι μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Αμύστων Υποθηκοφυλακίων. Χαιρετίζω τη μεγάλη σημερινή συγκέντρωση. Επιτέλους, μετά από 6 χρόνια μνημονίων, μετά από 6 χρόνια αγώνων, συναντιόμαστε όλος ο κόσμος της εργασίας και ήθελα να πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε έτσι ενωμένοι μέχρι να σαρώσουμε τα μνημόνια, αλλά να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα. Να σκεφτούμε, γιατί κάποιοι πριν από 6 μήνες μόλις μας έλεγαν να ψηφίσουμε ναι στο δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα, στην πρόταση που είχε αυτό το ασφαλιστικό μέσα. Και σήμερα, χωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, βγαίνουμε και είμαστε όλοι κατά της κυβέρνησης. Να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, γιατί αυτά δεν έρχονται μόνο από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, στο όνομα της αριστεράς, συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Συνεχίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του χρέους, όλου αυτού του σάπιου συστήματος. Άρα, αν είμαστε ενάντια σε αυτό το ασφαλιστικό, ενάντια στα μνημόνια, να είμαστε ενάντια στο παράνομο και στο άδικο χρέος που μας βάζουν να πληρώσουμε, ενάντια στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας φέρνει εντελώς αντιδημοκρατικά όλους αυτούς τους νόμους και μας επιβάλλει τα μνημόνια. Γιατί κάποιοι κύριοι που ήταν με το ναι στο δημοψήφισμα πριν από λίγο μου έλεγαν ότι δεν υπάρχουν 2 λεπτά να μιλήσω και ότι το κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Εμπορικός Σύλλογος αποφασίζει ποιοι παίρνουν το μικρόφωνο. Άρα να ξέρουμε, να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας όλοι μαζί ενωμένοι, αλλά μην αφήνουμε και πεδίο να μας κοροϊδεύουν κάποιοι που κάνουν καθαρά πολιτικά παιχνίδια και αύριο θα είναι με τον Μητσοτάκη, με τον οποιονδήποτε που στηρίζει τα ίδια και ψηφίζει και μαζί τα ψηφίσανε και μαζί θα τα εφαρμόσουν. Καλούς αγώνες! Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου να σας απευθύνω με το μήνυμα ότι αυτή η μεγαλειώδη συγκέντρωση δεν χωράει καμία πολιτική θέση, δεν χωράει κανένα πολιτικό χρώμα. Τις πολιτικές θέσεις τις είδαμε που μας οδηγήσανε. Τα πολιτικά χρώματα είδαμε πως καταντήσαν και καταφέραν και να ενώσανε. Αυτό είναι μια τεράστια λαοθάλασσα. Ενωμένοι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τους αγώνες. Τους αγώνες που εμείς ξέρουμε και βλέπουμε την τελευταία πενταετία το τι έχει γίνει. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω τώρα ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά. Είναι τεράστια η λαοθάλασσα. Δεν περιμέναμε κι εμείς οι ίδιοι από τα μηνύματα που είχαμε όλη τη βδομάδα ότι θα είναι τόσο πολύ ο κόσμος. Θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη στιγμή μια πορεία, να πάρουμε τα πανό μας, να ξεκινήσουμε ευθεία από εδώ, από την Εθνική Αντιστάσεως,
να στρίψουμε στην Κύπρο, κατεβαίνουμε κολοκοτρώνη και μετά θα μας κινούν να πάμε στον ΟΑΕ να παραδώσουμε το ψήφισμα που έχουμε και από εκεί να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας να ανεβούμε στα διόδια του ΙΣΒΟΥ που μας περιμένουν οι αγρότες. Υπάρχουν λεωφορεία στην περιοχή του ΚΤΕΛ, αλλά επειδή θα χαθούμε όλοι με τέτοια λαοθάλασσα, το ραντεβού με τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή που θα δώσουμε μετά τον ΟΑΕ θα είναι στην αερογέφυρα στα Τζάμπου, να συγκεντρωθούμε όλα τα αυτοκίνητα, όλοι οι φορείς εκεί με τα αυτοκίνητά μας. Έχουμε κανονίσει για τον μπλοκ των αγροτών να μας ανοίξουν για να περάσουμε με τη φάλακα που θα πάμε επάνω στα διόδια του ΙΣΒΟΥ. Καλά το πάνω.